Η εκδήλωση αυτή έχει σαν τίτλο «Ενεργειακή κρίση, ευκαιρία ή απειλή» και η απάντηση μέσα από καινοτομίες. Προσκεκλημένοι ομιλητές, γιατί θα κάνω μια εισήγηση και εγώ, αλλά υπάρχουν πολύ διακεκριμένοι και ομιλητές οι οποίοι αξίζει να αναφερθούν. Παρακαλώ. Είναι ο πρώην Πρίτανης, ο κύριος Τακαλίδης, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, ο κύριος Καραπηδάκης ο Μανώλης, διευθυντής Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, και ο κύριος Αδρναράκης ο Γιώργος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της δικούς επιτροπής του ΤΕ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι κύριοι θα συγκληθούν σήμερα και με ενδιαφέρον κοινό από κάτω θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα το οποίο πρόκειται να μας απασχολήσει πάρα πολύ από σήμερα, από τώρα και στο εξής. Μέχρι τα επόμενα χρόνια, μας απασχολήσει δηλαδή περαιτέρω, θέλετε να πείτε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση. Ελπίζω όχι εφιαλτικά όμως, έτσι κύριε Μακρυλάκη? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια πρωτόγνωρη σε ένταση και δυστυχώς και σε διάρκεια βαθιά ενεργειακή κρίση. Και οι συνέπειες του προβλήματος αυτού είναι κολοσιαίες για κράτη, για δήμους, για νοικοκυριά, για όλους. Δυστυχώς φαίνεται ότι η κρίση αυτή δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο, είναι μια κρίση η οποία θα διαρκέσει. Και θα διαρκέσει τόσο ώστε, εάν δεν κάνουμε ενέργειες, μπορεί να οδηγήσει και σε εφιαλτικές συνέπειες. Το ενεργειακή κρίση, η ευκαιρία ή η απειλή, η απάντηση μέσω καινοτομίας προσαρμόζεται πολύ περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση? Προσαρμόζεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση και ίσως είναι ένας χώρος ο οποίος θα θυχτεί ιδιαιτέρως σήμερα το βράδυ, αναζητώντας λύσεις δηλαδή ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτη φάση να μπορέσει να καλύψει τις υπέρμετρες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και πώς ενδεχομένως η ΟΤΑ, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να προσφέρουν φτηνότερη ενέργεια ακόμα και στους συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, πριν κάποιες μέρες κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απλούστευση αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελληνική Βουλή, το οποίο είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Προβλέπει δηλαδή κίνητρα σε δήμους ώστε να εγκαταστήσουν μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να μπορούν να παρέχουν φθηνότερη ενέργεια σε ευάλωτους καταναλωτές. Απ' τη μία, και απ' την άλλη, να μπορούν να καλύψουν και ενεργειακές ανάγκες. Το ευάλωτοι καταναλωτές όμως, κοιτάξτε, σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και το καταλαβαίνετε, και γι' αυτό κάνω τις διακοπές. Το ευάλωτοι καταναλωτές, ωστόσο, στις μέρες μας, κύριε Μακρυλάκη, με δεδομένη την ακρίβεια, με δεδομένα αυτά τα οποία ζούμε στο περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης, δεν είναι να δείχνω με το δάχτυλό μου την Αγγέλα, τον Νίκο, τον Δημήτρη, αλλά το κάνω πιο προσωπικό για εμάς που είμαστε εδώ και τον Νίκο το Σφακιανάκη που είναι στο στούντιο, για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί ουσιαστικά ευάλωτοι καταναλωτές είμαστε όλοι. Άρα λοιπόν πρέπει οριζόντια να γίνονται όλα αυτά που να αφορούν όλο τον πληθυσμό, όπως ενδεχόμενα τα έχουν καταφέρει σε άλλες περιοχές. Και επίσης θέλω να μου πείτε, αν εσείς από τη δική σας την πλευρά και βάσει και αυτό που θα εισηγηθείτε, αλλά και με βάση αυτών που θέλετε να ακουστούν μέσα από την ημερίδα ή περιμένετε να ακουστούν, αν αυτό το πράσινο, περί πράσινου μιλάμε και πράσινης ενέργειας και όλα τα υπόλοιπα, τελικά στο πρασίνισμα μας κοστίσει πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι και μεγάλοι φόβοι πάνω σε αυτό. Ναι. Σας άνοιξα τώρα πληγές, αλλά εντάξει. Τα θέματα που ανοίγει είναι τεράστια και δυστυχώς δεν μπορούν να τοποθετηθούμε ή να λυθούν και να απαντηθούν γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να διαθέσουν χρήμα. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να διαθέσουν την ικανότητά τους όλοι. Και πάνω απ' όλα πρέπει να διαθέσουν νομοθετικές εξουσίες στα χέρια των Δήμων, των τοπικών αρχών, έτσι ώστε και οι πόλεις να μπορούν να μεταβούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ορίσουν ημερομηνίες λήξης. Λήξεις με σαφήνεια όμως για τα ορυκτά καύσιμα. Πλέον δηλαδή το θέμα της μετάβασης, της ενεργειακής μετάβασης, είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δείξει τον δρόμο, έχει ήδη δείξει και τον τρόπο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντάξει ένα πακέτο μέτρων, το Fit for 55 όπως το λέει, που αποτυπώνει όλη την ευρωπαϊκή ενεργητική στρατηγική, η οποία έχει ήδη χαραχτεί μέχρι το 2050. Μέσα σε αυτή τη στρατηγική προβλέπονται πάρα πολλές ενέργειες, οι οποίες, για να μην σας κουράζω και σας τρώω τον χρόνο σας, έχουν τρεις βασικούς προσανατολισμούς. Ούτε με κουράζετε, ούτε μου τρώτε το χρόνο μου, να ξέρετε. Παρακαλώ. Έχουν τρεις βασικούς προσανατολισμούς. Ο ένας έχει να κάνει με την έμφαση που πρέπει να δοθεί στον εξορθολογισμό της παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή, το μείγμα του ενεργειακού ισοζυγίου πρέπει να γύρει πλέον με σαφήνεια προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, ένας δεύτερος άξονας των μέτρων αυτών, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαράξει ως Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική, έχει να κάνει με ενέργειες καινοτόμες και αρκετά φιλόδοξες και προχωρημένες, πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση σε επίπεδο ενέργειας, δηλαδή να μειωθεί κατά πολύ, να μειώνονται όσο περνάνε τα χρόνια οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενέργεια. Και το τρίτο κομμάτι προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με τον εξηλεκτρισμό της ενέργειας. Δηλαδή θα πρέπει να δοθεί έμφαση, και μάλιστα θα δοθεί τρομερή έμφαση από το 2030 και μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το κομμάτι, που έχει να κάνει με το πώς θα γυρίσουμε όλες τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας στον ηλεκτρισμό. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, κρατάω αρκετές επιφυλάξεις, ακούω βέβαια με προσοχή, αλλά κρατάω αρκετές επιφυλάξεις, γιατί μέχρι σήμερα πορεία, κύριε Μακρυλάκη, δεν το λέω για σας, αλλά στο πλαίσιο το οποίο συζητάμε, με τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τις προτάσεις που κατατίθενται κλπ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ότι στις λέξεις και πάνω στο χαρτί είναι τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο αποτυπωμένα. Στην πράξη και στη συνέχεια στα ψηλά γράμματα και διαβάζοντας κάτω από τις λέξεις ανακαλύπτεις εγώ, εσείς, ο καθένας από εμάς, ότι κοίτα, μας πιάσανε και λίγο χάνους, και εκεί το φοβάμαι λίγο το πράγμα, γιατί ξέρετε, στη διαχείρισή του όλο αυτό αρκετά δύσκολο φαίνεται, εάν κάτω από τις λέξεις δεν αντιληφθούμε αν κρύβονται οι λίγοι ή αν κρύβονται οι πολλοί. Γιατί αν είναι οι πολλοί και μας αφορά όλους και το αποτέλεσμα είναι προς όφελος όλων εμάς, τότε ναι, να προχωρήσεις. Εάν είναι προς όφελος των λίγων και για τους γνωστούς λόγους, το καταλαβαίνετε, τότε εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα τι αποτύπωμα αφήνεις, πώς περνάς από αυτή τη ζωή και τι κληροδοτείς τους επόμενους από εσένα, ναι, δεν είναι μεγάλο ερώτημα? Απόλυτα. Άλλωστε, το μεγάλο στοίχημα από εδώ και ύστερα για την κάθε νέα γενιά είναι να προσφέρει κάθε γενιά που αποχωρεί στην επόμενη γενιά έναν ακόμα πιο καθαρό πλανήτη, ένα ακόμα πιο καθαρό περιβάλλον. Δηλαδή, φτάσαμε πλέον στο σημείο που δεν έχει... Δεν υπάρχουν όρια πια. Δεν υπάρχουν όρια. Σε ένα πολύ λεπτό σημείο καμπής, από το οποίο και μετά ενδέχεται να είναι και μη αναστρέψιμη βλάβη που προκαλούμε στον πλανήτη μας. Και αν είναι μη αναστρέψιμη βλάβη που προκαλούμε στον πλανήτη μας, όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι συνέβη. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, προσωπικά, ενώ και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες δικές σας, θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά, και επειδή όλοι είναι με την πλάτη στον τοίχο, θα υπάρξει άλλου επίπεδου σοβαρότητα και άλλου επίπεδου προσέγγιση των συγκεκριμένων θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είπα και πάλι, δείχνει σιγά σιγά το δρόμο. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει βάλει σαν στόχο της ότι μέχρι το 2030 θα μειώσει κατά 55% τους ρήπους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι το 2050 θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρο. Παράγοντας πάνω από 75% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει χαράξει σαν στρατηγική. Αυτό, για να επιτευχθεί, πρέπει να διαχειριστεί σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πολύ σύντομα και στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι θα αναγκαστούν να βρουν τρόπους να γίνουν πιο φιλόδοξοι και καινοτόμοι. Τις αισθάνσεις μου, τις, ή τους φόβους μου τους κατέθεσα, τις σκέψεις μου
τις κατέθεσα και τις κατέθεσα δημόσια. Λοιπόν, η μερίδα αυτή απόψε, επαναλαμβάνω, ανοιχτή, επιμελητήριου Ηρακλείου στις 7, ναι. Πολύ σωστά. Θα χαρούμε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη παρέα, γιατί θα γίνει και όσο γίνεται μια πολύ. Μας αφορά όλους. Ούτως ή άλλως αυτό το θέμα μας αφορά όλους. Δεν αφήνει κανένα ανέγγυκτο. Κύριε Μακρυλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Από τον 984.